Ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης συνεχίζει τον προγραμματισμό που έχει θέσει με στόχο την αναβάθμιση και ανάδειξη των λιμανιών Μάκρης και Αλεξανδρούπολης μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, όπως αναφέρει ο πρόεδρος Χριστός Δούκας. Μάλιστα, το προσεχές διάστημα θα πάρθουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη δρομολόγηση έργων στη Μάκρη, μια περιοχή που, όπως λέει ο κύριος Δούκας, όλα θα φροντίσει να στηρίξει και να κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις μέσα από μελέτες και χρηματοδοτήσεις. Επομένως, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε μια χρηματοδότηση, η οποία για μένα το λιμάνι της Μάκρης αγγίζει τα 2 εκατομμύρια και για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την τοποθέτηση μηχανισμών ασφάλειας και πλωτών εξεδρών βαρέως τύπου για να μπορούν να αντιμετωπίζουν και τις κυματικές διαταραχές, άλλα 3 εκατομμύρια, 300 για την ακρίβεια, οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να έχουμε μια μελετητική και τεχνική ορίμανση των δύο έργων. Στην κατεύθυνση αυτή, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τις επιπτώσεις που έχουν οι στερεομεταφορές αλλά κυρίως οι κυματικές διαταραχές και στα δύο λιμάνια μέσα στα λιμάνια. Αύριο το πρωί λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ο οργανισμός στις 10 η ώρα το πρωί έχουμε δύο θέματα που άπτονται του αντικειμένου αυτού. Θα εκπονήσουμε δηλαδή δύο μελέτες και αύριο θα πάρουμε τη σχετική απόφαση συνολικού ποσού άνω των 25.000 ευρώ. Στο μένει λιμάνι της Μάκρης μια μελέτη η οποία θα αντιμετωπίσει με διάφορες υποστηρικτικές μελέτες την αποκατάσταση των ζημιών που έχει επέλθει στο λιμάνι της Μάκρης και τη μείωση της κυματικής διαταραχής μέσα στο εσωτερικό του καταφυγίου, του λιμανιού δηλαδή, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα με μια νέα χωροθέτηση μέσα στο λιμάνι να τοποθετήσουμε 2-3 πλωτές εξέδρες για να αυξήσουμε τη δυνατότητα υποδοχής σκαφών που, όπως καταλαβαίνετε, θα αφορούν κυρίως τα τουριστικά, τα σκάφη αναψυχής που έρχονται και δεν μπορούν να μείνουν, να δέσουν στην περιοχή μας, και αυτό είναι ένα σημαντικό πλήγμα για την τοπική οικονομία. Η δεύτερη μελέτη ουσιαστικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να ελέγξουμε την κυματική διαταραχή και να βελτιώσουμε τις συνθήκες ελιμινισμού των σκαφών μέσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που ως γνωστόν από τους νοτιοανατολικούς ανέμους υποφέρει σημαντικά, για να βρούμε τον τρόπο εκείνων και τη μέθοδο εκείνη, έτσι ώστε οι νέες προβλήτες που θα είναι σημαντικές και σε αριθμό και σε ποιότητα μέσα στο κομμάτι που αφορά την περιοχή του γύρω από το μικρό το λιμανάκι και κοντά στην ακτοπλοεία, να τοποθετούν με ασφάλεια και ταυτόχρονα να προστατεύουν από τους κυματισμούς. Κατά τη γνώμη μας είναι δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα, δύο μελέτες.